Σας καλωσορίζουμε στο επενδυτικό newsletter της Εθνικής Τράπεζας. Πιθανή η πρώτη μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Στην Ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε σε 2,6% τον Μάιο, από 2,4% τον Απρίλιο και 6,1% τον Μάιο του 2023. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθοδικά αναθεωρήθηκε το ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2024 με σημαντικά αρνητική τη συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών. Στην Κίνα, ανωδικές αναθεωρήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ρυθμό αύξησης οικονομίας με το ΑΕΠ στο συν 5% για το 2024 και στο 4,5% για το 2025. Στη χώρα μας, σε ανωδική τροχιά για τρίτο συνεχόμενο μήνα ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 111 τον Μάιο με βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας παρά την ευάλωτη καταναλωτική εμπιστοσύνη. Επιπλέον αύξηση 10,4% ετησίως στις τιμές οικιστικών ακινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2024 και σορευτική ανατίμηση 66% την τελευταία 7 ετία που συνοδεύεται από επιτάχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η εικόνα των χρηματιστηρίων έχει ως εξής. Ο δείκτης S&P 500 βρίσκεται στο 9,8% από τα αρχή του έτους, ο δείκτης DAX στο 10,4%, ο γενικός δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου στο 11,3% και ο δείκτης Nikkei στο 13,7%. Πιο συγκεκριμένα για τα χρηματιστήρια παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά ο S&P 500 και ο Eurostox, αν και την προηγούμενη εβδομάδα επικράτησαν οι πολιτές στα διεθνή χρηματιστήρια με απώλειες περίπου μείον 1 με μείον 2%. Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ακολούθησε τις διεθνείς τάσεις την περασμένη εβδομάδα, έχοντας βέβαια σημειώσει κέρδη συν 11% από την αρχή του έτους. Αναφορικά με τα κρατικά ομόλογα, ανωδικά κινήθηκαν τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων ομολόγων στις ΗΠΑ και Γερμανία, καθώς η μεταπλητότητα συνεχίζεται εν ώψη των συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της ΦΕΔ τον Ιούνιο. Σχετικά με το συνάλλαγμα, μικρές μεταβολές στα νομίσματα, με το δολάριο των ΗΠΑ να παραμένει σε στενό εύρος διαπραγμάτευσης και να κλείνει την εβδομάδα στο 1,08 δολάρια. Στα εμπορεύματα, οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματεύονται στα 81 δολάρια το βαρέλι, περίπου 10 δολάρια χαμηλότερα από τα υψηλά των αρχών Απριλίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ τον Ιούνιο.